Άλλο ένα θερμό καλοκαίρι στην Κύπρο, με τον καύσωνα να κυριαρχεί και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια της και στο νησί μας, γι' αυτό και η πολιτεία καλείται να πάρει αποφάσεις χθες. Και αν νομίζουμε ότι η κλιματική κρίση αγγίζει μόνο τους άλλους και δεν μας επηρεάζει, ακούστε που θα φτάσουμε το 2080 σύμφωνα με τον σύμβουλο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προβλέπεται ότι στην περιοχή μας θα ανέβει η στάθμη του νερού ίσως και μέχρι 70 εκατοστόμετρα. Ξέρετε, ανέβει η στάθμη του νερού 30 εκατοστόμετρα. Δεν θα μείνει πλάτη στην Κύπρο. Το νερό θα φτάσει στα χωράφια. Mm. Θα έχει ξαπλώσεις. Δεν θα είναι στην ωραία μουδιά του Λέιτ Ισμαήλ. Την ωραία μουδιά. Εκεί πούμε τώρα και φυτεύουμε πατάτες. Οι προβλέψεις των επιστημόνων επιβεβαιώνονται και τα σενάρια που ήθελαν τον πλανήτη να σώζεται έστω και την υστάτη σιγά σιγά καταραίουν. Εξελίσσεται πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και ο χρόνος του να περάσουμε, αν δεν έχουμε ήδη περάσει, σε καταστάσεις μη αναστρέψιμες, είναι ελάχιστος ή και καθόλου. Το κλειδί για αποτροπή και άλλων δυσβάστακτων προβλημάτων στο μέλλον βρίσκεται κυρίως στις κυβερνήσεις, οι οποίες αν και καλούνται να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις, κάνουν ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Λένε μεν, δεν κάνουν δε. Γιατί αν κοιτάξετε λόγω Ουκρανίας, όλες οι κυβερνήσεις τώρα αρχίζουν και γίνονται άνθρακα. Να. Η Ελλάδα λέει πάμε πίσω στο λιγνίτη, η Γερμανία πάει πίσω στο κάρβουνο, προσωρινά. Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να περιμένει. Δεν ξαναπαγώνουν οι πάγοι. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε πίσω στην Ανταρκτική. Υπάρχουν μη αναστρέψιμα φαινόμενα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής πάντως στη χώρα μας, αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο Λάρνακα και Ακρωτήρη, ενέκα του χαμηλού υψομέτρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η υπόλοιπη Κύπρος θα την βγάλει καθαρή. Τα σαρντάρια το 2050 ή ακόμη και νωρίτερα δεν αποκλείεται να μας ταλανίζουν και τον χειμώνα.